τρυπάμε μέχρι να φτάσουμε κοντά στον εγκλωβισμένο. Από τη στιγμή που θα φτάσουμε, ξεκινάει μετά, αφού κάνουμε διάφορες τεχνικές υποστήλωσης κτλ. Που θα δείξουν και τα παιδιά τα εργαλεία εδώ, αφού φτάσουμε, μετά είναι το βήμα να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Ή θα τις δώσουμε εμείς, αν δεν μπορεί να μπει το ιατρικό προσωπικό μέσα κάποιος από το ΕΚΑΒ, γιατί είναι επικίνδυνο ή δεν γίνεται να μπει, είτε θα βάλουμε, αν μπορούμε, κάποιον από το ΕΚΑΒ, θα μπει μέσα και θα δώσει τις πρώτες βοήθειες και θα σταθεροποιήσει το θύμα. Δώσει λίγο νερό, βάλει κάποιο κολάρο, οτιδήποτε χρειαστεί το θύμα. Εκεί είναι το βασικό μετά στον απεγκλωβισμό του θύματος. Θα πρέπει να πάρουμε διάφορες αποφάσεις με τη συμβολή των ιατρικών, των γιατρών, ας πούμε, καταστροφής που λέμε εμείς. Αν είναι καταπραγωμένος το θύμα, ο εγκλωβισμένος, τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η ασφαλέστερη απεγκλώβισή του. Δηλαδή, σε σχέση με τον χρόνο που έχουμε, αν δηλαδή με λίγα λόγια τον χάνουμε τον άνθρωπο, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό και να του πούμε, πρέπει να τον βγάλουμε ακαριέα, δηλαδή να κόψουμε κάποιο μέλος που είναι πολύ σπάνιο και είναι πολύ επικίνδυνο. Ή θα πρέπει να περιμένουμε και αν ζήσει. Εκεί είναι η συμβολή μετά του παραϊατρικού προσωπικού που με τη δικιά τους συμβουλή θα μας δώσουν και θα μας πούν κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Που κάνουμε εμείς σε μια περίπτωση καταπλάκωσης ανθρώπου, αποσυσμού από διάφορα άλλα φυσικά φαινόμενα και θα σας δείξουν και τώρα τα παιδιά εδώ τι έχει μέσα αυτό το όχημα για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε όλες αυτές τις μεθόδους που είπαμε για να μπορέσουμε να διασώσουμε έναν άνθρωπο. Θέλετε, έχετε κάποιες ερωτήσεις ή να συνεχίσουμε? Συνεχίζουμε. Εντάξει, ακούγομαι πιστεύω. Πώς το μικρόφωνο, δεν το έχουμε το μικρόφωνο. Θα κάνουμε για να κάνουμε κάποιες... Εντάξει, μπορείς να τα εξηγήσεις και εσύ, πώς το λέει. Γεια σας και από εμάς. Είμαστε πυροσβέστες που ανήκουμε στην ΠΥΦΛΟ Κοζάνης. Θα σας δείξουμε ένα όχημα σεισμών. Βασικά είναι ένα διασωστικό όχημα, γιατί δεν πάει μόνο σε σεισμούς. Μπορεί ένα κτίριο να πέσει και από μια έκρηξη. Δεν χρειάζεται να γίνει σεισμός για να πέσει ένα κτίριο. Να μην γίνει τίποτα φυσικά. Μπορεί να πάει σε κάποιο τροχαίο ατύχημα σε αυτοκίνητα, σε κάποιο εγκλωβισμό ατόμου που έχει πέσει ένα πηγάδι σε μια χαράδρα. Χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο όχημα. Οπότε είναι διασωστικό. Απλά έχει πολλά εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε και σε σεισμούς. Γι' αυτό το λέμε και σεισμών. Όπως είπε και ο επικεφαλής ο προϊστάμενος, όταν θα πάμε στο χώρο, αυτό που κάνουμε το πρώτο είναι να ασφαλίσουμε το χώρο γύρω-γύρω, να κάνουμε μια ζώνη όπου θα δουλέψουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Οπότε το όχημα αυτό έχει αρκετές κορίνες, κορδέλες για να οριοθετήσουμε την περιοχή, σημάνσεις, φωτεινές. Φυσικά κάποιοι μπορεί να φορέσουν και γυλαίκα για να είναι το βράδυ πιο αναγνωρίσιμοι. Στείνουμε τη σκηνή, ένα μικρό αρχηγείο, το επιχειρησιακό κέντρο της περιοχής, όπου μέσα θα είναι ο επικεφαλής. Και θα συντονίζει όλο το έργο της προσβεστικής, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε πού βρίσκεται ο εγκλωβισμένος. Άρα χρησιμοποιούμε στη συγκεκριμένη υπηρεσία, ενισχύουμε τρεις από τις πέντε βασικές αισθήσεις του ανθρώπου. Την ακοή, την όραση και την αφή. Την όσφηση δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ στην Κοζάνη, δεν έχουμε διασωστικό σκύλο. Αν είχαμε, μπορούσαμε να ενισχύσουμε και την όσφηση όπως και την ακοή, γιατί ο σκύλος έχει και πολύ καλό αυτή. Οπότε συγκεκριμένα, εμείς τώρα θα ενισχύσουμε την όραση, την αφή και την ακοή. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι η θερμική κάμερα. Καταρχήν, το πρώτο που κάνουμε, όπως είπε και ο προϊστάμενος, βλέπω αν υπάρχει κάποιο εμφανή άτομο που χρειάζεται βοήθεια. Το βλέπουμε γυμνό μάτι, το ακούμε καθαρά. Οπότε πάμε εκεί να κάνουμε το έργο να το απεγκλωβίσουμε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε πρώτα μια θερμική κάμερα, η οποία στην ουσία μας δείχνει θερμοκρασίες ατόμων και αντικειμένων. Φυσικά, αν είναι κάποιος πλακωμένος, δεν μπορεί να μας δείξει πίσω από ένα τοίχο θερμοκρασία ενός ανθρώπου. Και χρησιμοποιούμε και σε φωτιές που πρέπει να είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία πίσω από τον τοίχο για να πιάσει πίσω από τον τοίχο. Αν είναι όμως κάποιος με σκόνη καλυμμένος ή λίγο χώμα, μπορεί να μας δείξει ότι ενώ εκεί είναι μαύρο, κάπου εκεί υπάρχει κάτι που έχει θερμοκρασία. Είναι μια θερμική κάμερα, το οποίο σαρώνουμε το μέρος και βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω όλη τον τοίχο γκρι και εσάς όλους λευκό. Αν υπήρχε μια φωτιά θα την έβλεπα κίτρινη. Στα τρένα το 1100 αυτό το έδειξε. Πώς? Η θερμοκρασία που θες στο βαθύ. Πολύ πιθανό, 1100, πολύ πιθανό. Με αυτό μετράει και η θερμοκρασία ακριβώς. Ακριβώς. 1100 το δείχνει κόκκινο μπορντό δηλαδή. Είναι... Σκεφτείτε από το 800 και πάνω λιώνει ο χάρης. Και σε ένα σημάδι που είχαμε πάνω στη ΔΕΗ στο νότιο πεδίο, δεν κάνω λάθος.
άγχος γιατί ήταν κάποιοι μετασχηματιστές υποσταθμοί που δεν φαίνονταν η φωτιά και εγώ ήταν από πίσω τα καλώδια. Με αυτό το είδαμε. Είδαμε ότι είχε 170 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαίνει ότι είχε φωτιά που δεν την βλέπαμε. Μετά μπορούμε να δουλέψουμε μία κάμερα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, που παίζει σε τηλεσκοπικό κοντάρι. Την οποία μπορούμε να την ανοίξουμε, να την τοποθετήσουμε στα διάφορα ανοίγματα. Στα διάφορα ανοίγματα. Αυτή τη στιγμή τώρα ο συνάδελφος στο monitor που έχει μας βλέπει σχεδόν όλους και μπορούμε και από εδώ να βγάλουμε και να δώσουμε, να γράψουμε σε ένα δίσκο πότε να γίνει πληροφορήση σε κάποιον υπολογιστή να δούμε πως είναι μέσα το κτίριο. Γύρισε εδώ δεξιά αριστερά. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει δύο αισθητήρες δεξιά και αριστερά οι οποίοι πιάνουν δονήσεις και έναν αισθητήρα ο οποίος πιάνει ηχητικές δονήσεις, κύματα ήχου. Και εδώ πέρα και ακούμε και εδώ πέρα βλέπουμε αν το δεξί και το αριστερό έχει χτύπα λίγο το δεξί αυτό. Βλέπουμε ότι κοκκινίζει, άρα από εδώ υπάρχει ένας ήχος. Από εδώ κανένας ή από εδώ υπάρχει ένας μικρότερος ήχος, από εδώ πιο μεγάλος. Έτσι σιγά σιγά αρχίζουμε και τα... Από τη στιγμή που πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ήχος δεξιά μας πιάνει μεγαλύτερη ένταση δεξιά, ξεκινάμε και μετακινούμε σε τριγωνική έρευνα, δηλαδή μετακινούμε τους αισθητήρες ώστε να το κεντράρουμε, να δούμε αυτό που το χρησιμοποιούμε. Αυτό π.χ. αν έχουμε βάλει το σκύλο διάσωσης εμείς και έχει εντοπίσει ο σκύλος διάσωσης μία μυρωδιά, γιατί ο σκύλος διάσωσης περισσότερο μας δίνει σήμα όταν κάτι μυρίζει. Όταν κάτι μυρίζει, αυτό σημαίνει ότι η μυρωδιά από κάπου έρχεται. Επειδή όμως λόγω κατάρρευσης του κτηρίου η μυρωδιά δεν θα βγαίνει κατακόρυφα. Μπορεί να έχουν οι πλάκες να έχουν το άνοιγμα 20 μέτρα δεξιά, 20 μέτρα αριστερά. Ενώ εδώ να έχουμε τον εγκλωβισμένο να βγαίνει η μυρωδιά του στα 20 μέτρα δεξιά. Γιατί είναι οι πλάκες εκεί δίνουν το άνοιγμα εκεί. Αυτό το σκυλί θα μας δώσει το σήμα εκεί που θα πιάσει τη μυρωδιά. Δεν θα μας το δώσει εδώ. Άρα από εκεί που θα πιάσει τη μυρωδιά. Θα πρέπει εμείς σιγά σιγά να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα άλλα τα εργαλεία που έχουμε για να μπορέσουμε να κεντράρουμε ας πούμε, τον εγκλωβισμένο. Εκτός αν είναι ανέστητος, που τόσο δεν θα μπορέσουμε και θα πρέπει να ψάξουμε όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Εργαλεία που δουλεύουν με λάδι, υδραυλικό λάδι, και οι εργαλεία που δουλεύουν με αέρα. Με φιάλες με αέρα. Για να σπάσουμε πέτρα, χρησιμοποιούμε πολύ το κρουστικό, όπου βλέπουμε και πολλές φορές και σε άλλα επαγγέλματα, το οποίο σπάει πέτρες, μεγάλες πλάκες, ή μπορούμε να κόψουμε. Μια πλάκα με το κατάλληλο δίσκο ή ένα σίδερο και αυτό με το κατάλληλο δίσκο. Φυσικά υπάρχουν και εργαλεία που μπορούμε να κόψουμε πλάκα ή σίδερο το οποίο δεν έχει ρεύμα, είναι με καύσιμο. Το οποίο είναι πιο εύκολο, είναι πιο φορητό, το παίρνουμε πιο μακριά. Μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά μας. Έπειτα υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο είναι κρουστικό, το οποίο δουλεύει με αέρα. Συνδέουμε στη φιάλη του αέρα και χτυπάει και σπάει. Οπότε δεν χρειαζόμαστε να πάμε κάπου που δεν έχει ρεύμα. Μπορούμε να δουλέψουμε αυτό. Τα καλύτερα εργαλεία είναι του αέρα γιατί είναι και πιο δυνατά και είναι και πιο αθόρυβα. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Γιατί είναι δεκάλυφο. Και υπάρχουν και το ψαλίδι το οποίο δουλεύει με λάδι. Τι δηλαδή κόβει. Αντί του τύπου και τα δύο. Και ο διαστολέα και ο κόπτη διαστολέα μπορεί να σηκώσει πολλά πάντα. Μπορεί να σηκώσει. Χρησιμοποιούμε για να σηκώσουμε κάποιες πλάκες, χρησιμοποιούμε αυτά τα μαρελάκια τα οποία ανοίγουν όπως ένας γρίλος με λάδι, συγκεκριμένο σηκώνει 50 τόνους. Τι μπορούμε με αέρα και αυτά ανάλογα με το μέγεθος σηκώνει και αυτά αρκετά μεγάλο. Δηλαδή το συγκεκριμένο σηκώνει γύρω στους 28 τόνους, το πιο μεγάλο μέχρι και 65-70 τόνους. Όλα αυτά τα εργαλεία εδώ που έχετε το συστικό το όχημα είναι παρέωση. Είναι ειδικά δηλαδή για τους παραγωγούς που είναι πολλά και άλλα. Φορά που σηκώνουμε από κάτω χρησιμοποιούμε τάκους ή διάφορα υποστηλώματα για να είμαστε σίγουροι. Όπως είναι αυτά ή αυτά εδώ. Γιατί σίγουρα σε ένα σεισμό ακολουθούμε τα σεισμοί. Πρέπει να κάνουμε υποστηλώσεις.
και πάντα με τη συμβολή των μηχανικών του ΟΑΣ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανικοί που πάντα ακολουθούν μαζί με εμάς, και μια σωστή ομάδα, για να μπορέσουμε να μας εξηγήσουν, να μας πούν αν είναι ασφαλές αυτό που η επιχείρηση που θα έχουμε ή θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί σε ένα κτίριο να έχει μείνει όρθιος μόνο ένας ο τύπος και να έχουμε εγκλωβισμένο εμείς κάτω. Θα μας πει, θα πρέπει αυτός ο τύπος να πέσει, θα πρέπει να υποστηριωθεί, γίνεται να υποστηριωθεί ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα πρέπει πούμε, να ρισκάρουμε. Εκτός από όλα τα εργαλεία που δουλεύουν με ρεύμα, με αέρα, με λάδι, υπάρχουν και χειροκίνητα. Εργαλεία όπως είναι σκυλιά, καλένια, μπορεί να κάνεις μικρές κινήσεις μέσα για να σπάσεις. Γιατί αν μπεις κάπου βαθιά μέσα, δεν μπορείς να κουβαλείς τόσο μεγάλα εργαλεία. Οπότε πάμε και δουλεύουμε πιο μικρά.